χρειάζονταν μια ένεση αισιοδοξία με τα όσα έγιναν με τον Ένφη αλλά και τις δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη και την αδυναμία τους να πούν κάτι παραπάνω. Τους δόθηκε μέσω επίσημων βέβαια κυβερνητικών διαρροών σε μια αρθρογραφία. Το ερώτημα το βασικό... Για τις φορολαφρύνσεις, λέτε, και το σχέδιο μέχρι το 16. Το βασικό ερώτημα είναι σε με ποιο πλαίσιο. Σε ποιο πλαίσιο. Ναι. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Τι εννοείται με ποιο πλαίσιο. Σας λέω το εξής. Το μεσοπρόθεσμο το οποίο ψηφίστηκε τον Απρίλιο είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης. Ναι. Έτσι δεν είναι. Άρα η αθέτηση, αν θέλετε, οι μονομερείς ενέργειες, με αυτόν τον τρόπο, το είπατε και εσείς, αποδεικνύει ότι είναι δυνατόν να γίνουν μονομερείς ενέργειες, θα πρέπει να αντισταθμιστούν με ισοδύναμα. Ας το πούμε με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό τους κάνετε κριτική τώρα, όμως. Όχι, όχι. Λέω ότι. Άρα θα ξαναεπαναλάβω τα εξής, ότι τα ισοδύναμα με βάση αυτό το πρόγραμμα, με βάση αυτό το πλαίσιο, ή είναι νέα φορολογία, ή μεγάλωμα της φορολογίας, ή είναι η αγορά, ή είναι η εκποίηση δημόσιας περιουσίας. Δεν είναι τίποτε άλλο. Και είναι και μέσα στο πρόγραμμά τους, δηλαδή. Αυτό η φορολογία δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα. Λέω λοιπόν. Να μας πει για τη ΔΕΘ και για τις φορολογικές εξαγγελίες. Δηλαδή, αν υπήρχαν ισοδύναμα. Ό,τι ακριβώς θέλετε. Λέω λοιπόν ότι στο βαθμό που συνεχίσει να εφαρμόζεται αυτό το πρόγραμμα, τόσο η κατάσταση της ίδιας της κοινωνίας θα βαίνει χειροτερό. Θα γίνεται ακόμα πιο χειρότερο. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Για να λύσουμε αυτό το θέμα, χρειάζεται να αλλάξουν δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αλλάξει είναι πολιτική ρότα. Δηλαδή μην περιμένουμε, θα το πω έτσι κάπως ποιητικά, από τους πλούσιους να έρθουν στην Ελλάδα τους έξω πλούσιους και να σώσουν την Ελλάδα, αλλά να πάρουμε εμείς δικά μας μέτρα και να στηριχθούμε στις δυνατότητες αυτής της κοινωνίας. Αυτό κάναμε στη ΔΕΘ. Και να ορίσουμε ένα πρόγραμμα, ένα εθνικό σχέδιο παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης. Αυτά τα δύο ζητήματα είναι αυτά που επαγγέλλεται, που προτείνει, που βάζει σε ένα ενιαίο πρόγραμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να γίνει αυτό, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, θα χρειαστεί να σπάσει το τρίγωνο της αμαρτίας που λέμε, δηλαδή πολιτικό σύστημα, υψηλά οικονομικά συμφέροντα και τραπεζοκρατία και μηντιοκρατία από τη μια μεριά, και το δεύτερο πράγμα είναι να ανακουφιστούν αυτοί που βρίσκονται σε ανθρωπιστική κρίση και είναι πολλοί, να δοθεί η δυνατότητα επανεκκίνησης οικονομίας και να ενισχυθεί η εργασία. Αυτά τα πράγματα να γίνουν, χρειάζεται όχι μόνο αλλαγή πολιτικής αλλά και αλλαγή κυβέρνησης, γιατί είναι διαφορετική φιλοσοφία. Λοιπόν, επειδή η ερώτηση πια περιλαμβάνει, πιάνει όλους σας. Καθώς η Νέα Δημοκρατία λέει θα πάμε έτσι και δεν χρειαζόμαστε τα πρόστα λεφτά, από πού λοιπόν θα τα βρούμε. Επειδή η ερώτηση παραμένει και προς εσάς που έχετε μια διαφορετική πολιτική, έστω και στο πλαίσιο του παρόντος δημοσιονομικού περιβάλλοντος. Δηλαδή ότι δεν θέλουμε να δημιουργούμε ελλείμματα, ανακατανομή των πόρων κτλ. Παρ' όλα αυτά, το κενό το χρηματοδοτικό για το 2015 υπάρχει. Γιατί μιλάμε για την ισχύουσα κατάσταση. Όχι για αυτή που θα θέλαμε να είναι ή που το κάθε κόμμα προτείνει. Θα συμφωνήσω ότι η ισχύουσα κατάσταση είναι τώρα. Αποτέλεσμα μια ισχύουσα πολιτική. Δεν θα διαφωνήσω. Για όλου το ερώτημα παραμένει. Ασκεί μια πολιτική με άλλε προτεραιότητε, όπω λέτε εσεί, με τι προτεραιότητε που είπε η κυρία Πατριανάκου, θα μα πει και η κυρία Δρέτα τώρα. Το ερώτημα παραμένει πώ την κάνει αυτή την πολιτική. Δεν γίνεται με τα λόγια. Ούτε σπάζοντα τρίγωνα. Γίνεται με χρήματα. Δημιουργία πολιτικών, εφαρμογή αυτών των πολιτικών κτλ. Γίνεται πράγμα και κυρία με πολιτικές και πολιτικά εργαλεία. Πάμε σε ένα διάλειμμα όπως είμαστε. Και προτεραιότητες. Θα αρχίσουμε με την κυρία Δρέτα μετά. Λάτε.